Σε περιπέτεια καταλήγουν τα ταξίδια και οι διακοπές εκατοντάδων επιβατών. Αυτό καταδεικνύουν τα στοιχεία που δημοσιεύει ο Κυπριακός Σύνδεσμος Καταναλωτών, σύμφωνα με τα οποία φαίνεται να διπλασιάστηκαν οι καταγγελίες για αεροπορικές εταιρείες και παρόχους πακέτων διακοπών. Για το πρώτο εξάμηνο του 2024 είχαμε συνολικά 151 καταγγελίες, ενώ το αντίστοιχο περσινών εξάμηνων είχαν καταγραφεί μόνο 86 καταγγελίες. Συγκεκριμένα τα προβλήματα τα οποία καταγράφονται αφορούν κυρίως ακυρώσεις πτήσεων την τελευταία στιγμή, ενώ οι επιβάτες βρίσκονταν ήδη στο αεροδρόμιο, καθώς επίσης και μεγάλες καθυστερήσεις πτήσεων, οι οποίες πέρα από την ταλαιπωρία οδηγούν τους επιβάτες σε επιπλέον χρεώσεις. Υπάρχουν πολλές καταγγελίες για υπερπλήρες πτήσεις από διάφορες εταιρείες, είτε είναι εταιρείες χαμηλού κόστους είτε είναι ψηλού κόστους. Ακόμα και πολλές περιπτώσεις εσφαλμένου χειρισμού αποσκευών. Οι καθυστερήσεις ή ακυρώσεις πτήσεων είχαν ως επακόλουθο να επηρεάζονται τις περισσότερες φορές και οργανωμένα πακέτα διακοπών. Καταναλωτές μας ανέφεραν ότι οι ταξιδιωτικοί πράκτορες προχώρησαν σε μονομερή τροποποίηση των όρων της συμφωνίας που υπέγραψαν οι καταναλωτές μαζί τους και στην ουσία τους άλλαξαν τη διαδρομή, τη διαμονή, γενικά όλο το πρόγραμμα το οποίο ήταν προγραμματισμένο και για το οποίο έχουν πληρώσει οι καταναλωτές. Το φαινόμενο πάντως φαίνεται να εντείνεται ακόμη περισσότερο καθώς διανύουμε την κατεξοχήν πιο δημοφιλή περίοδο διακοπών. 8 στα 10 παράπονα τα οποία έχουμε λάβει τον Ιούλη αφορούσαν ακυρώσεις πτήσεων ή καθυστερήσεις πτήσεων ή ακόμα και οργανωμένα πακέτα διακοπών. Σε κάθε περίπτωση, ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Καταναλωτών επισημαίνει πως υπάρχουν δικλείδες ασφαλείας προς αποζημίωση. Πρώτη ενέργεια την οποία πρέπει να κάνουμε είναι να αποστέλουμε γραπτό στο παράπονο μας με τα γεγονότα στην αεροπορική εταιρεία. Δίνουμε κάποιο χρονικό περιθώριο στην αεροπορική εταιρεία να μας απαντήσει. Σε περίπτωση που δεν μας ικανοποιεί η απάντηση, τότε αρμόδια αρχή για τα συγκεκριμένα ζητήματα είναι το Τμήμα Πολιτικής Αεροπορίας του κάθε κράτους. Τόσο τα δικαιώματα των επιβατών όσο και τα δικαιώματα ευρύτερα των καταναλωτών είναι αναρτημένα στη σελίδα του Συνδέσμου Καταναλωτών.